Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Χρόνια πολλά και εύχομαι η νέα χρονιά να είναι καλή με εμά και εμείς να είμαστε καλοί με τον εαυτό μας αυτή τη νέα χρονιά. Είναι στην ουσία το δεύτερο βίντεο του 2024, επειδή χθε το βράδυ την ώρα ακριβώς που άλλαζε ο χρόνος ανέβηκε ένα δεκάλεπτο βίντεο που ετοίμασα για σας. Και το σημερινό βίντεο είναι ένα τρυφερό και αγαπητικό βίντεο το οποίο αναφέρεται σε ένα no contact το οποίο χαρακτήρισα στην τηλεόραση ως τρυφερό και αγαπητικό. Τη Δευτέρα πριν από τα Χριστούγεννα, δηλαδή πριν δύο εβδομάδες, φιλοξενηθήκαμε μαζί με την κόρη μου την Κυριακή στην εκπομπή της Χριστιανάς με αγάπη Χριστιανάς στον Αλφα Κύπρου και σε κάποια φάση είπα τα ναι, να ακόλουθα. Εγώ προσωπικά απελευθερώθηκα από την ανάγκη να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και του γονεί μου. Ο κόσμο δεν με νοιάζει ποτέ. Ένα μεγάλο άλμα που έκανα στην προσωπική μου ζωή είναι όταν το, αποφάσισα να, να κρατήσω τη σχέση μου με του γονεί μου σε μια αναπόσταση. Έναν πολύ τρυφερό και αγαπητικό no contact. Δηλαδή το έχουμε συνεννοηθεί με πολύ να αγάπη: ότι ε, κρατώ μια αναπόσταση γιατί είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο. Μια απόσταση. Ε, υπάρχει και μέσα στο βιβλίο εξηγούμε για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια καινούρια κλινική οντότητα η οποία έχει συμπεριληφθεί στο έχει χειρίδιο διάγνωσης ε, ψυχικών διαταραχών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ακόμη δεν έχει συμπεριληφθεί στον DSM είναι μια κλινική οντότητα στην οποία ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει δύσκολα έχει συσσωρευμένα πολλά ψυχικά mm -hmm. τραύματα στη ψυχή του και όση ψυχοθεραπεία και αν έχει κάνει, όση δουλειά και αν έχει κάνει με τον εαυτό του εάν συνεχίζει να έχει επαφή με τους ανθρώπους που του θυμίζουν εκείνο το παρελθόν μπορεί να, μπορεί να απορριθμίζεται συναισθηματικά και να πέφτει η διάθεση. Κατάλαβα. Οπότε, όπως είπα, κρατώ μια αγαπητική απόσταση. Δεν είμαστε τσακωμένοι, είμαστε αγαπημένοι, αλλά κρατάω ναι, απόσταση ναι, ναι, ναι. Για, γιατί θέλω να είμαι μεγάλη. Δηλαδή θέλω να είμαι ο ενήλικας που είναι η μαμά της Κυριακής, η μαμά του Λάζαρου, είμαι ο άνθρωπος που είμαι τους άλλους ανθρώπους και να μην γίνουμε το μικρό παραπονεμένο παιδί μου να γκρινιάζω. Κατάλαβα. Αυτό ήταν το απόσπασμα από την εκπομπή στο οποίο α, είπα την αλήθεια μου ότι μέσα στο 2023 τελειοποίησα τον no το οποίο είχα ξεκινήσει το 2022. Και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο λέει Θέκλα καλησπέρα, χαίρετε. Είπε στο βίντεο ότι κρατάς ένα πολύ τρυφερό και αγαπητικό no contact με τους γονείς σου. Πώς γίνεται αυτό. Εάν υπάρχει τόση αγάπη και τρυφερότητα μεταξύ σας, τότε δεν χρειάζεται να πας no contact. Και έγραψα στη φίλη, θα σου απαντήσω με βίντεο. Λοιπόν, η αγάπη και η τρυφερότητα αναπτύχθηκαν και στερεοποιήθηκαν μετά το no contact. Λοιπόν, ένας βασικός λόγος για τον οποίο επιλέγουμε το no contact με ανθρώπους που πραγματικά αγαπάμε, είναι για να διατηρήσουμε όση αγάπη και τρυφερότητα υπάρχει μέσα στη σχέση μας. Είναι αλήθεια ότι κανείς από εμάς δεν θα καθίσει να το σκεφτεί δεύτερη και τρίτη φορά να πάει no contact με έναν άνθρωπο ο δεν είναι σημαντικός για αυτόν. Με έναν οποιοδήποτε τυχαίο άνθρωπο ο οποίος τον έχει πληγώσει, τον έχει τραυματίσει ή του έχει αποδείξει ότι δεν είναι ένας άνθρωπος καλοήθης ή ένας άνθρωπος που πρέπει να μπει στη διαδικασία να κάνει σχέση μαζί του. Έχουμε κάνει το τελευταίο webinar για όσους βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής, το οποίο ήταν αφιερωμένο στο σωτήριο no contact. Και μιλήσαμε για το no contact, το οποίο χρησιμοποιούμε ως την άριστη επιλογή, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε σχέσεις ναρκισιστικής κακοποίηση, οι οποίες έχουν τελειώσει και θέλουμε να μην μας εμποδίζουν πλέον, να μην εμβολίζουν πλέον την ικανότητα μας για ευδαιμονία. Είναι σωτήριο το no contact. Γιατί όταν έχεις επαφές και ξακολουθείς να έχεις επαφές με ανθρώπους με τους οποίους είσαι συνδεδεμένος και η δεσμοί αίματος είναι ισχυροί δεσμοί και όταν λέω οι δεσμοί αίματος δεν εννοώ ότι επειδή έχουμε κοινά γονίδια με τους γονείς μας αλλά επειδή οι μας μας έχουν μεγαλώσει με τον ίδιο τρόπο έντονους δεσμούς που μπορούν να ονομαστούν μεταφορικά δεσμιέματος έχουν και παιδιά που τους έχουν υιοθετήσει οι γονείς τους, δεν τους έχουν γεννήσει βιολογικά. Επειδή ακριβώς είναι τόσο έντονοι αυτοί οι δεσμοί, μπορεί να χρειαστεί και με τους ίδιους μας τους γονείς να επιλέξουμε τον no contact όχι για να τους τιμωρήσουμε, όχι για να τους πάμε κόντρα, όχι για να δείξουμε, επιδείξουμε, ή αποδείξουμε την έλλειψη αγάπης προς αυτούς, αλλά ακριβώ για να διαφυλάξουμε όση αγάπη και όση τρυφερότητα υπάρχει μέσα σε αυτή τη σχέση. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πάρεις την απόφαση ότι θα μείνω μακριά από ανθρώπους με τους οποίους είμαι τόσο πολύ συνδεδεμένος. Είναι δύσκολη απόφαση. Δεν είναι εύκολη απόφαση. Επέλεξα να είναι αυτό το πρώτο κανονικό βλοκ του 2024, ένα εξομολογητικό βλοκ, ένα βίντεο στο οποίο μοιράζομαι μαζί σας τα σόψιχα μου. Γιατί είναι και οι μέρες, οι γιορτινές. Το βίντεο αυτό το έχω γυρίσει από πριν, δεν είμαι στην κυπρό ούτε ή ό,τι ήμουν τη μέρα του Χριστουγέννου, ούτε είμαι σήμερα τη μέρα της πρωτοχρονιάς και δεν βρίσκομαι με την οικογένεια των γονέων μου. Είμαι με δικούς μου ανθρώπους. Ε, δεν μισώ τους γονείς μου. Υπήρχαν περίοδοι που ένιωθα έντονο αρνητικό συνέστημα για τους γονείς μου, ένιωθα μίσους. Και ήταν εκείνες οι περίοδε στι οποίες είχαμε πολύ τακτικές επαφές. Στο πρώτο απόσπασμα του βίντεο από την εκπομπή λέω ξεκάθαρα ότι για πολλά χρόνια προσπαθούσα να ευχαριστήσω και να εικονοποιήσω τους γονείς μου. Σα είπα, είχε εξομολογητικό τόνο το σημερινό βίντεο. Αν κάποιο παρακολουθεί αυτό το βίντεο τυχαία, και δεν γνωρίζει τι είναι το κανάλι μας και δεν γνωρίζει ότι το κανάλι μας είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι στο οποίο μιλάμε πολύ συχνά για ζητήματα συνεξάρτησης, ζητήματα αδιόρατης ψυχικής κακοποίησης, για το πώς τα παιδικά μας χρόνια επηρεάζουν την ενήλικη ζωή μας και ούτω καθεξής. Ας δώσει μια ευκαιρία σε αυτό το βίντεο και ας πάει μετά να παρακολουθήσει και όλα τα βίντεο που βρίσκονται στο playlist για το No Contact, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το βίντεο αυτό εάν τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και αν βρει ότι κάτι κάνει λογική μαζί του, it resonates που λένε οι Ιγγλές. Λοιπόν, δεν, δεν είμαι αδιάφορη προς τους γονείς μου. Τους αγαπώ. Είμαι συνδεδεμένη μαζί τους. Και πέρασα μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής μου προσπαθώντας ανεπιτυχώς να τους ευχαριστήσω, να τους ικανοποιήσω και να τους εντυπωσιάσω. Και στην προσπάθεια μου αυτή, αυτό σαμποταρίστηκα και με θεαματικό τρόπο. Δεν φταίνε οι γονεί μου για το γεγονός ότι μετά που ενηλικιώθηκα ψυχοσυναισθηματικά, μετά από τα 28 μου χρόνια συνέχισα να ζητιανεύω την έγκριση του στην ουσία. Να προσπαθώ με όλους τους τρόπους να τους κάνω να μου πούν ναι, σε αποδεχόμαστε, ναι, «Σε αγαπάμε», «Ναι», «Είσαι το παιδί μας», «Ναι», «Είμαστε περήφανοι για σένα», «Ναι», «Τι καλό παιδί που είσαι». Δεν φταίνει αυτή. Εγώ φταίω που εξακολουθούσα να λειτουργώ σαν να είμαι ένα μικρό παιδί το οποίο δεν έχει δική του κρίση και δεν έχει επιλέξει συνειδητά το δρόμο της δικής του ζωής και περιμένει έγκριση από τους γονεί του. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας βάλω ένα άλλο απόσπασμα από την ίδια εκπομπή, με αγάπη Χριστιανά στον ΑΛΦΑ Κύπρου, ε, ένα κομμάτι στο οποίο έδινε συνέντευξη ο πατέρα μου, μιλώντας για μένα, το 2018. Δείτε αυτό το απόσπασμα, δείτε πώς μιλούσε ο πατέρας μου για μένα και δείτε πώς αντιδρούσα εγώ τότε, το 2018. Ε, ήταν πάντοτε έτσι, ένα παιδί με προβληματισμούς, με έντονη προσωπικότητα, ήταν σε ένας αγωνιστικός τύπος, ήταν καλή μαθήτρια, εξεχώριζε συνήθως ανάμεσα στους συμμαθητές της. Εντάξει, ήταν ένα παιδί που μεγάλωνε και έδειχνε ότι με τη βοήθεια του Θεού θα μπορούσε να προχωρήσει στη ζωή τη. Έδειχνε από μικρή ότι θα έχει έτσι έναν επαναστατικό χαρακτήρα, θα είχε ανάγκη να μιλήσει, να πει πράγματα έξω από τα δόντια. Συνήθω αυτό ήταν ο τύπο τη. Μιλούσε και αν ήθελε να σου πει κάτι θα σου το έλεγε. Και στο σχολείο με του δασκάλου, του καθηγητέ τη κλπ. Εκφραζόταν βέβαια μέσα στα πλαίσια του κοσμίου, ευγένειας ευγένεια κλπ. Αλλά εντάξει, δεν ήταν ο άνθρωπο που θα έσκυπε κεφάλι, θα έγκριβε κάτι που ήθελε να εξωτερικεύσει. Ήταν επίμονα, θα σου έλεγε, το θέλω τούτο, θα επιχρηματολογούσε σίγουρα για να σε πείσει ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι και λοιπά. Εντάξει, είχαμε... Ε, ήταν καλές οι σχέσεις μας με τη Θέκλα ε, και σαν έφηβος ε, δεν είχε, βέβαια, την επαναστατικότητα που βλέπουμε σε άλλους εφήβους Ηταν ε, συνεργάσιμη σίγουρα, αλλά ε, είχε τι απόψει τη, τι οποίε διατηρούσε. Δεν θα έλεγα ότι ήταν έντονε ή συχνέ οι περιπτώσει τη διαφωνία ή ε, τη τη διαφωνία. Εντάξει, είναι πολύ φυσικό ένα νέο άνθρωπο να έχει κάποιε απόψει που δεν ε, μπορεί να μην συνταυτίζονται πλήρω με των γονέων ή των ανθρώπων του περιβάλλοντος, των υπόλοιπων ανθρώπων του, του περιβάλλοντο τη όταν ήταν μαθήτρια Θεκλά και ήταν τελειόφυτος, ε, όταν έκανα το πάρτινγκ των τελειόφυτων, ε, η ψυχολογία που έκαναν ήταν τηλεπαιχνίδι. Α, και ήταν ε, η παρουσιάστρια, ας πούμε. Δηλαδή, το είχε μέσα το πράγμα. Τώρα εντάξει, εγώ σαν γονιός παρακαλώ και προσεύχομαι να είναι ε, σωστή στι απόψει τη, να οικοδομεί τους ανθρώπους, διότι ε, από ό,τι βλέπω υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που ε, ζητούν συμβουλέ τη ή δεν ακολουθούν συμβουλέ τη να είναι σωστή για να ε, εκφράζει όνομα πρέπει. Έτσι νομίζω. Ε. Σίγουρα με κάποιε απόψει τη Τέκλα διαφωνούμε και το ξέρει, α πούμε. Ε, ε, στο θέμα των το, το σχέσιο δηλαδή των το, το δύο φίλων ε, και κάποιε άλλε ε, που είναι α, θα λέγαμε εξτρέμ. Εν πάση εκτό, ε, όταν μιλάμε, τα βρίσκουμε. Εγώ πιστεύω ότι το ότι είναι κορυερέως παίζει ρόλο στο γεγονός ότι ε, είναι οικοδομητική. Δηλαδή, ε, αγαπά τον άνθρωπο, θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο. Εντάξει, και λόγω και της επιστήμης της, μπορεί να έχει κάποια διαφορετικές απόψεις. Ε, όμως ε, πιστεύω ότι στο βαθύτερο είναι της είναι η θέκλα που ήξερα από μαθητρή. Πήγαμε πάφο, θέκλα μου. Όντως, ah. πήγαμε πάφο. <laughs> Να μου ρε τον παπά μου. Μεγάλη μάτια είναι μία παπάς μου. Αγαπώ τον πάρα πολύ. Είναι. Και τη μάμα μου αγαπώ, αλλά με τον παπά μου έχουμε ιδιαίτερη σύνδεση. Είδες ήταν είναι η θέκλα που ήταν πάντα. Ενσηγκινήσετε με. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν είναι. Γιατί γεννιόμαστε, είμαστε μωρά τα οποία φαίνεται ο χαρακτήρα κάποιου άνθρωπου από την παιδική ηλικία. Και το να λένε. Δεν σκέφτεσαι κανέναν, εννοείται. Όχι, όχι. Να λένε αυτό το πράγμα οι γονεί, ότι είναι η τέκλα που ξέρα πάντα. Νομίζω ότι είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορεί να πετύχει κάποιο άνθρωπο. Να μείνει κοντά στο τι είναι και στο ποιο είναι. Αχ. δηλαδή που δεν το στα αλήθεια, θέλω να πω. Μην κάνε ένα τίμο, δε. <ρε, laughs> <πήρη>. ε, Προσπαθούσα <laughs> να καταλάβω, αλλά όταν πέσω ο καφέ, ο λεδερμάτινο είναι τη μάμα μου στο σαλόνι τη. <laughs> ναι, όχι, πήγε η βαρβάρα μα στην πάφο. Μπράβο. Βαρβάρα, ευχαριστώ. Ναι, η βαρβάρα μα ξεκίνησε. Πήρε το καφεδάκι τη. Και πήγαινε στην πάφο. Και πήγαινε πάφο. Είδε την κυρία Κυρία. Είδε την Συγκινήθηκα, ρε, γιατί εντάξει. Ε, επειδή έχω εκφραστεί πολλές φορές όπως γνωρίζεις ανοιχτά ναι. και έχω μιλήσει για πράγματα της ναι. οικογένεια μου κλπ. Και, και το λέω και σε συνεντεύξεις μου ότι είναι καλές οι σχέσεις μας, αλλά λέει ο κόσμος δεν το πιστεύει και λέει ότι δυνατόν. Μετά από τόσα πράγματα που έχει πει. <laughs> ναι, αλλά οι άνθρωποι μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά, μπορούν να, να, τσακωθούν, να διαφωνήσουν, να επιχειρηματολογήσουν, όπως είπε και ο παπάς μου στο, στο βίντεο, στη συνέντευξη, μπορούν να, διαφωνήσουν, να, να κάνουν το μέση στη ζωή του και να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι μαζί με αγάπη, να έχουν τι διαφορετικέ απόψει. Και τώρα είναι το σπουδαίο πράγμα. Το, το 2019 στιγμή. ήταν τελικά εκείνη η συνέντευξη. Ήταν το Σεπτέμβριο του 2019, εσφαλμένα προηγουμένω είπα ότι ήταν το 2018. Άρα ήταν τέσσερα και κάτι χρόνια πριν. Βλέπετε σε εκείνη τη συνέντευξη ότι κοιτάζω όλο λαχτάρα αυτά που λέει ο πατέρας μου για μένα, ότι συγκινούμε και ότι στη συνέχεια λέω ότι α, αυτή είναι η πραγματική αγάπη και να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν διαφορετικές απόψεις κλπ. Και κλπ. Πρόσφατα έπεσα πάνω σε αυτό το βίντεο και το ξαναείδα. Και όση ώρα άκουγα αυτά που έλεγε ο πατέρας μου, σκεφτόμουν ότι ένιωθε μια μεγάλη Ανάγκη να τονίσει ότι διαχωρίζει τη θέση του από εμένα. Ε, ενώ προσκλήθηκε να, να μιλήσει για μένα σε μια εκπομπή, στην οποία ήμουν καλεσμένη. Ε, ένιωσε τεράστια ανάγκη να πει ότι διαφωνεί με τις απόψεις μου, με κάποιες απόψεις που έχω τις οποίες ονόμασε extreme, εξτρεμιστικές, ακραίες απόψεις, ξέρω ποιες είναι αυτές οι απόψεις. Είναι απόψεις που έχω για την ομοφιλοφιλία, που αποδέχομαι τους ομοφιλόφιλους ανθρώπους και τους αγαπώ. Είναι απόψεις που έχω για το ότι δεν πρέπει να είμαστε θρησκόληπτοι και ούτω καθεξής. Και παρόλα αυτά μπορείτε να δείτε σε αυτό το βίντεο ότι ενώ βγαίνει στην εκπομπή λέει μερικά καλά και λέει και διάφορα τα οποία συνιστούν έγκυγ, εγώ κάθομαι εκεί πέρα σαν το χάνω ε, συγκινούμε φυσικά είχε προηγηθεί και η κόρη μου η οποία είχε δώσει ε, συνέντευξη προηγουμένως πριν από τον πατέρα μου ε, μπορείτε να βρείτε αυτό το βίντεο θα το βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο θέλετε να το παρακολουθήσετε ολόκληρο αν σα ενδιαφέρει. Ήταν η πρώτη φορά που μιλούσε Κυριακή στην τηλεόραση τότε, το 2019, αλλά ήταν, δεν ήταν όπω προχθέ που πήγαμε και οι δυο μαζί. Ήταν συνέντευξη η οποία παίχτηκε την ώρα τη τηλεόραση. η αλήθεια ήταν ότι εκείνη τη μέρα πήγα σπίτι μετά και απορριθμίστηκα πλήρω. Και για αρκετέ μέρε δεν ήμουνα καθόλου καλά. Γιατί, επειδή ξαναλέω, εγώ προσωπικώς προσπαθούσα ακόμη και τότε, το 2019 να πάρω το μπράβο, να πάρω το ok, να πάρω την έγκριση από τους γονείς μου. Αυτό ήταν ένα δικό μου κομμάτι ψυχοσυναισθηματικής ανοριμότητος, ένα δείγμα συνεξάρτησης, το οποίο με βασάνισε για πολλά χρόνια. Και εκείνες τις μέρες, θυμάμαι, το Σεπτέμβριο του 2019, μετά από αυτή τη συνέντευξη, θυμάμαι ότι έριξα και έναν καυγά, στον οποίο έβαλα στοιχεία αντιδραστικής βιότητας. Σας παροτρύνω να παρακολουθήσετε το, το επεισόδιο του podcast το οποίο μιλάει για την αντιδραστική βιότητα. <coughs> Και είναι η συνθήκη εκείνη που ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται αδιόρατη ψυχική κακοποίηση κάποια στιγμή χωρίς να το προγραμματίζει, χωρίς να το θέλει συνειδητά ο ίδιος του οργανισμός, το ίδιο του το αυτόνομο νευρικό σύστημα τον εξωθεί στον αντιδράση και να κάνει αυτό το οποίο ονομάζεται στα αγγλικά reactive abuse και στα ελληνικά το έχω μεταφράσει ως αντιδραστική βιαιότητα. <κυρίζει> ήταν το καλοκαίρι του 2022, ήταν μετά που συνειδητοποίησα πολύ έντονα από την αρχή του 2022 ότι δεν με έπαιρνε άλλο, δεν με έπαιρνε άλλο να συνεχίσω να λειτουργώ και να δρώ συνεξαρτόμενα, δεν με έπαιρνε άλλο να μην εκτιμάω τον εαυτό μου. Δεν με έπαιρνε άλλο να μην αγαπώ και να μην προστατεύω τον εαυτό μου. Και έπρεπε οπωσδήποτε στα 46 με 47 που ήμουνα στις αρχές του 2022 να εξηγιάνω τη ζωή μου και να εξηγιάνω τη σχέση μου με τον εαυτό μου. Και τότε ξεκίνησα πολύ εντατική και οξία ψυχοθεραπεία από το Γενάρη του 2022 μέχρι το καλοκαίρι του 2022 ήρθε με ένα φυσικό και αναπόφευκτο τρόπο η απόφαση να πάω no contact με τους γονείς μου. Τις πρώτες φορές που τους το είχα πει, τους το είχα πει εν μέσω φωνών και έντονων αντιδράσεων εκ μέρου μου, τις οποίες μπορούμε να τις κατατάξουμε στα πλαίσια της αντιδραστικής βιότητας. Θυμάμαι ένα περιστατικό ότι ήμουνα με το σκύλο και μιλούσα με τη μάνα μου στο τηλέφωνο και κάτι ανέφερα για το σκύλο και λέω «Πόπο είναι πολύ γλυκούλης, πολύ όμορφο σολάκι. Και γυρίζει η μάνα μου και μου λέει δεν ξέρω ποιο είναι πιο όμορφο σολάκι ή εσύ. Γιατί έλεγε προηγουμένω ότι είναι άσχημο σκυλί, τι το θες αυτό το μαύρο το άσχημο σκυλί. Κάτι έλεγε και καλά έκανε αστείο, το οποίο σημαίνει nagging. υπάρχει playlist στο κανάλι μας το οποίο εξηγεί τι είναι το nagging. Είναι το να σου λέει κάποιο και καλά ένα αστείο, ενώ στην ουσία Α, σου περνάει ένα υποτιμητικό μήνυμα για σένα, σε κοροϊδεύει, σε ντροπιάζει και ούτω καθεξής. Και εκείνη τη στιγμή που μιλούσα στο τηλέφωνο και μου είπε αυτή τη φοβερή ατάκα «Δεν ξέρω ποιο είναι πιο όμορφο ο Λάκη εσύ», τότε ένιωσα μια σκοτωδίνη. Ήταν βράδυ, ήταν μια μισή δύο το πρωί, είχε πάρα πολλές ώρες να φάω, είχε να φάω από το μεσημέρι και πήρα το ζάχαρό μου και είδα ότι είχα 148 ζάχαρο νηστική. Οπότε αυτό ακριβώς το ότι είδα την ένδειξη της μέτρησης του Ζαχάρου να πάει στο 148 που πολύ σπάνια ανεβαίνει το Ζάχαρο με μένα α, νηστικιά, να ανέβει στο 148 ή, ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκε. Μου έχει τύχει να πάρω μέτρηση 140 και 148 μετά το φαγητό που είναι φυσιολογικό και ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβήτη τύπου β ή ινσούλινο αντίσταση όπως έχω εγώ μπορεί να έχει 148 μετά τη, τη λήψη τροφής μια-δυο ώρες μετά που θα φάει το να έχω 148 μετά από 7-8 ώρες που είχα να φάω, ήταν ξεκάθαρα ε, μία ψυχοσωματική αντίδραση. Και αποφάσισα συνειδητά να πάω no contact. Τον πρώτο καιρό το έλεγα με ένταση. Το έλεγα με φωνές. Το έλεγα με μηνύματα τα οποία έστελνα έτσι πολύ έντονα. Όσο περνούσε ο καιρός, συνειδητοποίησα ότι δεν μου φταίνε οι γονεί μου. Μόνο εγώ μου φταίω. Τώρα, στην ενήλικη μου ζωή. Με την έννοια του ότι, όπως είπα και προηγουμένως, προσπαθούσα απεγνωσμένα να αποσπάσω έναν μπράβο, ένα σε αποδεχόμαστε, μας αρέσει όπως είσαι. Όταν εκεί στη συνέντευξη του 2019 ο πατέρας μου είπε η Θέκλα είναι αυτή που ξέραμε πάντα, αυτό που εννοούσε ήταν Ελπίζω κάποια στιγμή το παιδί μου να ξαναγίνει εκείνο το θρησκόληπτο παιδί που ήταν στα 17, στα 18, που δεν τολμούσε να κάνει βήμα χωρίς να ζητήσει άδεια από εμά, κλπ. Και και Αυτό σήμαινε. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βίωσα. Δεν μπορώ να ξέρω 100% γιατί το είπε, Εγώ έτσι το βίωσα. Λοιπόν, οπότε σταδιακά και κάνοντα εντατική ψυχοθεραπεία, έφτασα στο σημείο να κάνω πολύ. Τρυφερέ συζητήσει τηλεφωνικώ και με τον πατέρα μου και με τη μητέρα μου. Έχω να του δω από κοντά από το καλοκαίρι του 22, ίσω από το Πάσχα του 22. Δεν θυμάμαι. Έχει καιρό να του συναντήσω από κοντά. Φυσικά βολεύει και το γεγονό ότι ζω δυόμιση-τρει ώρε μακριά απόσταση με οδηγώντα. Δεν είναι τυχαία που ζω τόσο μακριά. Συνειδητά το είχα επιλέξει να ζω τόσο μακριά. Και τελικά καταλήξαμε στο να του εξηγήσω και γραπτός και τηλεφωνικός ότι παραμένω μακριά τους επειδή δεν θέλω ούτε να απορριθμίζουμε αλλά ούτε και να ξεσπάω με νεύρα πάνω τους. Γιατί η αλήθεια να λέγεται και ο ένας και ο άλλος και οι δύο μου δεν με χτυπάνε πλέον όπως με χτυπούσε ο πατέρας μου από τα 3 μέχρι τα 14. Δεν μου λένε ευθέως αρνητικέ και απορριπτικέ εκφράσει, όπω μου έλεγαν, ξέρω μέχρι τα 30. Δεν έχουν εμφανή επιθετικότητα προ εμένα. Ε, λένε κάποια πράγματα τα οποία εμένα με απορριθμίζουν, λειτουργούν ω εκκλητικοί παράγοντε, ω triggers για μένα, απορριθμίζουμε και μετά γίνομαι εγώ VA. Και εξήγησα και στον έναν και στον άλλον ότι για να του συγχωρέσω και να μπορέσω να αφήσω πίσω μου το παράπονο για το ότι Μεγαλώνοντα, έχω δεχθεί σωματική και ψυχική βία, έπρεπε να κρατήσω απόσταση μεταξύ του. Την ίδια στιγμή, τα παιδιά μου, ο Λάζαρο και η Κυριακή, δεν έχουν απόσταση με του γονεί μου. Έχουν τη δική του σχέση με του γονεί μου, η οποία δική του σχέση με του γονεί μου είναι διαφορετική από τη δική μου, επειδή άλλα πράγματα συνέβηκαν στη σχέση του γονιού μου με τα παιδιά μου, από ότι στη σχέση του γονιού μου με εμένα. Κάποιε φορέ οι γονεί μου έχουν ζητήσει και συγγνώμη. Το έχουν ζητήσει. Ε, και είμαι σίγουρη ότι ήταν όσο ειλικρινείς μπορούν να είναι. Με μένα και με τον εαυτό τους. Ο κάθε άνθρωπος έχει, ανάλογα με τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται, την ψυχική και την πνευματική, έχει τη δυνατότητα να είναι 100% ειλικρινής, 80% ειλικρινής με τον εαυτό του εννοώ, 90% ειλικρινής, 70% ειλικρινής. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αν παραδεχτεί κάποιος άνθρωπος θα καταρρεύσει. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι αν κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την ψυχική ανθεκτικότητα να αντιμετωπίσει τις ενοχές, αν παραδεχθεί ότι όντω έχω δράσει πολύ λανθασμένα τότε και λοιπά, και λοιπά μπορεί να μην αντέξει το βάρος των ενοχών, δεν με αφορά το ζήτημα. Αυτό που με αφορά είναι ότι προσπαθώ να αντέξω εγώ ίδια το βάρος των δικών μου ενοχών και κάθε φορά που κάνω κάτι λάθος να αναλαμβάνω την ευθύνη και στα πλαίσια της ανάληψης ευθύνης και στη σχέση μου με, το γονιό, με τους γονείς μου στα πλαίσια της ανάληψης ευθύνης για όλες εκείνες τις φορές που αντέδρασα βία που εξέφρασα αντιδραστική βιότητα η οποία ήταν με φωνές ε, αν πάτε να ρωτήσετε εκεί στη γειτονιά που διαμένουν οι γονεί μου στην Πάφο, οι κοντινοί γείτονε θα σα πούνε, ναι, την έχουμε ακούσει πάρα πολλέ φορέ να τσιρίζει. Και ω έφηβο και ω νεαρή ενήλικα, και μέχρι την τελευταία φορά, ξέρω εγώ που είχε έρθει εδώ, αρκετέ φορέ ύψωνε τον τόνο τη φωνή τη και τσίριζε. Έτσι εξέφραζα την αντιδραστική μου βιότητα, με φωνέ. Ε, 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 έχανα την αυτοκυριαρχία μου και φώναζα. Και φώναζα πολύ δυνατά και άκουγε όλη η γειτονιά. Λοιπόν, ντρέπομαι γι' αυτό. Δεν είμαι περήφανη γι' αυτό που έκανα. Και ακριβώς για να διορθώσω αυτό... ...για να μην ξαναγίνω ο τρελός της υπόθεσης... ...που να φωνάζω και να φωνασκώ και να αναστατώνω... ...και τους γονείς μου και τον εαυτό μου... ...και όποιον άλλον ήταν μπροστά και όποιον άκουγε... ...αποφάσισα να πάω σε ένα πολύ τρυφερό... ...και πολύ αγαπητικό no contact. Η εμπειρία μου είναι ότι πλέον... Δεν έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου κανένα ξέσπασμα αντιδραστική βιότητα έκτοτε. Κανένα. Ούτε προ εκείνου, αλλά ούτε και προ οποιονδήποτε άλλον. Έγινε τρυφερή, όντω και αγαπητική η σχέση μα. Θα μου πείτε, τι σχέση έχει που δεν του μιλά και δεν πα να του δει. Κάποιε φορέ ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα όταν είχε κάνει εγχείρηση ο πατέρα μου στην καρδιά. Μιλήσαμε και στο τηλέφωνο φέτο, μιλήσαμε. Με τον πατέρα μου κανένα 20 λεπτό και με τη μάνα μου καμία ώρα. Που ήταν έτσι μια ωραία συζήτηση. Ε, ξεκίνησε από δική μου πρωτοβουλία. Είχε κάνει μια επέμβαση στην καρδιά ο πατέρα μου και τον πήρα να του μιλήσω πριν από την επέμβαση και να του εξηγήσω και στο τηλεφώνημα γιατί κρατάω τη στάση που κρατάω και πώ πραγματικά νοιάζομαι και θέλω να είναι καλά στην υγεία του και θέλω να πάει καλά. η Επέμβαση που δόξα τω Θεώ πήγε καλά. Και ότι αν χρειαστεί να παραστώ, θα παραστώ όμως δεν θα έρθω γιατί δεν θέλω να απορριθμιστώ και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κλέψω την παράσταση όταν ο άνθρωπος κάνει την επέμβαση στην καρδιά, να κλέψω την παράσταση με αρνητικό τρόπο εννοώ. Και με τη μητέρα μου εκείνες τις μέρες πάλι πριν από την επέμβαση μιλήσαμε στο τηλέφωνο, της εξήγησα για άλλη μια φορά πώς την αγαπώ, πώς νιώθω τρυφερότητα και αγάπη για αυτήν, πώς την έχω συγχωρέσει, πραγματικά την έχω συγχωρέσει για όσα πράγματα έκανε που με τραυμάτισαν ψυχικά, μεγαλώνοντας και τον πατέρα μου τον έχω συγχωρέσει. Όμως για να συνεχίζω να είμαι σε αυτό το στάδιο που τους έχω συγχωρέσει και τους αγαπώ ανώθευτα, ανυπόκριτα και ειλικρινά, πρέπει να συνεχίσω να είμαι μακριά. Αυτό είναι το τρυφερό και αγαπητικό no contact, το οποίο έγινε τρυφερό και αγαπητικό μετά που εφαρμόστηκε το no contact. Ξαναλέω ότι είχα τις δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες στα πλαίσια της προετοιμασίας για μια επέμβαση καρδιάς ε, έχοντας και τη σκέψη ότι θέλω να μιλήσω, ε, θέλω να προλάβω να πω κάποια πράγματα ή να τα πω ξανά αυτή τη φορά μετά από πολύ καιρό με πολύ μεγαλύτερη ηρεμία αγάπη και τρυφερότητα. Νιώθω αγάπη και τρυφερότητα για τους γονείς μου. Είμαι σίγουρη ότι και εκείνοι νιώθουν αγάπη και τρυφερότητα για μένα. Είμαι επίσης σίγουρη ότι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται και ο τρόπος με τον οποίο κρίνουν τους ανθρώπους και κατ' επέκταση κρίνουν και εμένα δεν είναι ταιριαστό με το δικό μου τρόπο που κρίνω τους ανθρώπους ή μάλλον θα το πω καλύτερα με το δικό μου τρόπο που αγαπάω τους ανθρώπους. Με το δικό τους τρόπο Μ' αγαπάνε. Ο δικός τους τρόπος είναι απορριθμιστικός για μένα. Γι' αυτό κρατάω απόσταση. Εύχομαι αυτό το βίντεο να είναι χρήσιμο για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση με την οποία βρισκόμουν εγώ τα προηγούμενα χρόνια και προσπαθούσαν απελπισμένα και δίνοντας γη και είδωρ να πάρουν αποδοχή, αγάπη και μπράβο από γονείς οι οποίοι ήταν επικριτικοί και δεν ήταν... Πλήρω αποδεκτική. Εύχομαι εγώ ίδια να είμαι αποδεκτικό γονιό και να μην είμαι επικριτικό γονιό. Πιάνω τον εαυτό μου μερικέ φορέ να γίνομαι επικριτικό γονιό και δεν μου αρέσει. Και είναι ένα κομμάτι του δικού μου προσωπικού πνευματικού αγώνα ώστε να μην επικρίνω και να κατακρίνω τα παιδιά μου και να είμαι υποστηρικτική και αποδεκτική. Στέλνω την αγάπη μου σε όλου. Ναι, καλοί άνθρωποι μπορεί να χρειαστεί να κρατήσουν αποστάσεις από άλλους ανθρώπους, όχι γιατί τους μισούν, όχι γιατί θέλουν το κακό τους, αλλά γιατί ακριβώς θέλουν να μπορούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τους αγαπούν. Και ο καλύτερος δυνατό τρόπος για να αγαπάω τους γονεί μου και να με αγαπούν οι γονεί μου είναι με αυτή την απόσταση του no contact. Καλή και μετά χρόνια. που έχω ευχηθεί, έρχεται ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο «Τι σημαίνει να σε καλύπτει συναισθηματικά ένας άνθρωπος» ένα σχόλιο κόλαφος το οποίο το διαβάζω άμεσα. Πριν λίγο πάλι μάλωσα με τη μάνα μου. Η μέρα που γυρίζω αυτό το βίντεο είναι λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Είναι το μόνο άτομο η μάνα μου που με βγάζει εκτός αυτού. αν και γενικά δεν έχω κρατήσει πολλές επαφές στη ζωή μου. Είμαι 42 ετών. Τη έβαλα για ακόμα μία φορά όρια και την απείλησα με απόλυτο νόκονταχ no το 2014, αν δεν με σεβαστεί. Είμαι μόνη. Όμως αυτή την ηρεμία την έχω τόσο πολύ ανάγκη γιατί όλη η ζωή μου ήταν δύσκολη, με ανώριμους γονείς, το άσχημο διαζύγιο τους, καμία επαφή μεταξύ τους, στου συγγενείς και κακοποιητικές ερωτικές σχέσεις. Έχω ανάγκη να ηρεμήσω έτσι όταν βρεθεί ο άνθρωπός μου να μπορώ να τον αναγνωρίσω. Όμω λυπάμαι τη μάνα μου για τα μυαλά που κουβαλάει. Δεν με σέβεται. 22 χρόνια με πιέζει, δηλαδή από τα 20 σου για να έχω σύντροφο και να κάνω παιδιά. Και όποιον είχα, τον απέριπτε. Με μείωνε πάντα για την εμφάνισή μου, για τις σπουδέ μου, για όλα. Δεν ισχύει τίποτα από όλα όσα αρνητικά έλεγε για μένα. Με τη θεραπεία το κατάλαβα. Μπράβο, η ψυχοθεραπεία μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι αυτά που μας λένε τοξικοί γονεί, δεν είσαι όμορφη, δεν είσαι καλός χαρακτήρας, δεν είναι καλές οι σπουδές σου, δεν τα κάνεις καλά το ένα, δεν κάνεις καλά το άλλο, ότι δεν ισχύουν. Μια χαρά είμαι. Όμω τα χρόνια που έχασε και η κακοποίηση πανταχώθεν, δηλαδή η κακοποίηση από παντού, με στοιχιώνουν και θέλω ησυχία και την καθημερινότητα που το έτο ορόσημο 2023 έφτιαξαν. Μπράβο, κόρη, μαζί σου. Αυτό είναι το έτο που θα έχω σβάσει. Τίποτα λιγότερο από αυτό που βίωσα το 2023 δεν σκοπεύω να ζήσω. Μαζί σου! Οι ότι την απείλησα με οριστική διακοπή επαφών, με λόγια τόσο ισχυρά σαν να περιέγραφα θάνατο. Την έκανε να τρομάξει και να πληγωθεί. Μήπω δεν έπρεπε να είμαι τόσο αυστηρή, καλά έκανε και ήσουν τόσο αυστηρή. Πολύ καλά έκανε. Τι να έκανα όμω, την αγανάκτηση, το θυμό μου, την κούραση που δεν καταλαβαίνει, ξέρω, να άλλαζα τον τρόπο μου. Μα και ήρεμα που τη τα έχω πει, συνεχίζει να μην ακούει, να μην με σέβεται. Αντιδραστική βιαιότητα είναι αυτό που περιγράφει. Αυτό που περιέγραφα και εγώ προ προλίγου για το πώ λειτουργούσα. Θα ήθελε μια άλλη κόρη, το ξέρω. Εγώ που δεν είχα μητρική μητέρα, τι να πω. Και τη είπα, απόλυτο σωτήριο, no contact. Φιλενάδα. Φιλενάδα. Η δική μου πύρα που έχει 1,5 χρόνο, που πήγα no contact. Και που όντω το 2023 ήταν και εμένα η καλύτερη χρονιά της ζωής μου. Σκέψου πόσο καλύτερο θα είναι το 2024 αν πας σε no contact. Όχι χαμηλό contact, low contact, να βρίσκεστε, να συναντιέστε, να σταμαζίλετε. Σε κανονικό no contact. Που να μην έχεις επαφές μαζί της, που να μην βρίσκεσαι μαζί της, που να μην συνομίλεις μαζί της. Σκέψου πόσο καλύτερο θα είναι το 24 και σου το λέω ότι έως ε, εξακολουθείς να έχεις τη μάνα σου μέσα στη ζωή σου, η οποία λειτουργεί με τους τρόπους που περιέγραψες, θα σαμποτάρεσαι, θα αυτοσαμποτάρεσαι και θα δυσκολευτείς να προχωρήσεις παρακάτω και να κάνεις αυτά που πραγματικά εσύ θέλεις. Και ένας απλός λόγος είναι το γεγονός ότι αυτή θέλει τόσο πολύ να βρεις άντρα και να κάνεις παιδιά, μπορεί χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι, υποσυνείδητα να έχει αντικίνητρο γι' αυτό, να θες να τη σπάσεις τα νεύρα, να μην παντρευτείς και να μην κάνεις παιδιά, γιατί σε πιέζει τόσο πολύ. Αν εσύ όντω πραγματικά θέλεις αυτό, το γάμο και την απόκτηση παιδιών, Βγάλε παντελώς τη μάνα σου από τη ζωή σου. Παντελώς όμως. Και θα δεις τεράστια πρόοδο. Δώσε έμφαση στη ψυχοθεραπεία σου για να ηρεμήσει, να ξεπεράσεις τα στοιχεία της αντιδραστικής βιότητας, τα οποία επέρχονται λόγω των επαφών με τη μάνα σου. Και θα δει έναν άλλον άνθρωπο στον εαυτό σου, ένα νέο τρόπο λειτουργία και ναι, θα μπορέσει να βρει και τον άνθρωπο σου. Όπω τον έχουν βρει τόσοι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι όταν επιτέλου πήγαν no contact με του ανθρώπου που του απορρίθμιζαν, έστω και αν υπήρχαν δεσμοί αίματο, κατάφεραν τότε και να βρουν την ησυχία του και την ηρεμία του, αλλά να συναντήσουν και τον άνθρωπο του, εφόσον το επιθυμούσαν. Σου το εύχομαι ολόκαρδα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το πολύ βίντεο. Φιλιά! Ένα ελεύθερο, δυναμικό, αισιόδοξο 2024 να έχουμε! Ναι!